Καλώς ορίσατε στα διαδικτυακά μαθήματα του κέντρου Αρνός. Θα λύσουμε από το σχολικό βιβλίο της 3ης Γυμνασίου, σελίδα 93, την άσκηση 5. Η άσκηση 5 αφορά στην επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη χρήση παραγοντοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχω μία ποσότητα στο πρώτο μέλος και στο δεύτερο μέλος έχω μόνο το 0. Πρέπει την ποσότητα που είναι στο πρώτο μέλος με κάποιο τρόπο να τη φέρω σε μορφή κάτι επί κάτι άλλο. Έτσι ώστε, αν έχω κάτι επί κάτι ίσον με το 0, τότε θα συμπεράνω ότι είτε η μία ποσότητα είναι ίσον με το 0, είτε η άλλη ποσότητα είναι ίση με το 0. Και έτσι θα μπορέσω γρήγορα και εύκολα να βρω τις ρίζες της εξίσωσης ωμέγα τετράγωνο μείον 2 ωμέγα μείον 15 ίσον με το 0. Ας λύσουμε αυτή την εξίσωση να δούμε πώς λύνεται με τη μέθοδο της παραγοντοποίησης. Τι παρατηρώ? Παρατηρώ ότι στο πρώτο μέλος έχω κάτι το οποίο θυμίζει ανάπτυγμα. Ας θυμηθούμε λίγο τι θα πει θυμίζει ανάπτυγμα. Εμείς έχουμε μάθει δύο αναπτύγματα. Το α συν β και όλο το τετράγωνο ίσον με α τετράγωνο συν 2αβ συν β στο τετράγωνο και τον αντίστοιχο τύπο τον έχουμε μάθει με μείον. Επομένως, αυτή εδώ η ποσότητα θυμίζει λιγάκι αυτή εδώ την ποσότητα, αλλά δεν τη θυμίζει ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή αυτή εδώ η ποσότητα το τετράγωνο του αθροίσματος ή της διαφοράς δύο αριθμών α και β. Συνεπώς, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ τον τύπο. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να λύσουμε παρόλα αυτά την εξίσωσή μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Ποιος τρόπος είναι αυτός? Να προσπαθήσω αυτό εδώ το μέλος που σημειώνω να το φέρω σε μορφή ώστε να είναι ανάπτυγμα τετραγώνου. Πώς θα το καταφέρω αυτό? Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές. Πρώτα απ' όλα, ποιες τεχνικές είναι αυτές? Κοιτάζω ποιος είναι ο συντελεστής του αγνώστου στο τετράγωνο. Ποιος είναι ο άγνωστός μας στο τετράγωνο? Το ωμέγα τετράγωνο. Τι εννοείται ότι έχει μπροστά σαν συντελεστή? Είναι σκέτο το ωμέγα τετράγωνο. Δεν εννοείται ότι έχω 1 επί ωμέγα τετράγωνο? Εννοείται. Άρα το 1 είναι ο συντελεστής του ωμέγα τετράγωνο. Για αρχή κάνουμε αυτό. Επομένως, για να φέρω το πρώτο μέλος μιας δευτεροβάθμιας εξίσωσης σε τέτοια μορφή ώστε να είναι ανάπτυγμα, η πρώτη μου κίνηση είναι να εντοπίσω το συντελεστή του αγνώστου στο τετράγωνο. Ο συντελεστής αυτός, όπως είπαμε, είναι το 1. Ας το ονομάσω ότι ο συντελεστής α, όπου α είναι ο συντελεστής του ωμέγα τετράγωνο, είναι 1. Στη συνέχεια η μεθοδολογία του βιβλίου μου τι μου λέει? Πολλαπλασίασε με 4 φορές το α, δηλαδή αν το α είναι 1, το 4α τι θα είναι? Δεν θα είναι 4 επί 1 ίσον 4. Σωστό. Επομένως, τι μου λέει η μεθοδολογία μου? Με αυτό το 4 πήγαινε και πολλαπλασίασε τα όλα στην εξίσωση. Είτε στο πρώτο μέλος, είτε στο δεύτερο. Πολλαπλασίασε τα όλα. Άρα θα έχω 4 ωμέγα τετράγωνο μείον 4 επί 2 ωμέγα μείον 4 επί 15 ίσον 4 επί 0. Τελικά τι έχω αν κάνω πράξεις? 4 ωμέγα τετράγωνο μείον 8 ωμέγα μείον 60 ίσον με το 0. Πολλαπλασίασα επομένως τα πάντα με το 4 και μου προέκυψε αυτή εδώ η σχέση. Το επόμενο βήμα είναι τι να κάνω? Το επόμενο βήμα που μου λέει η μεθοδολογία μου είναι τι πράγμα? Να πάρω αυτό το πλην 60, να το ξεφορτωθώ, να το στείλω στο δεύτερο μέλος. Αν θυμηθούμε λίγο από πρωτοβάθμιες εξισώσεις, όταν μεταφέρω ένα
έναν όρο από το πρώτο μέλος στο δεύτερο ή από το δεύτερο στο πρώτο, δεν αλλάζει και το πρόσημό του. Άρα από πλην 60 δεν θα γίνει συν 60. Σωστό. Άρα στο πρώτο μέλος κατάφερα να έχω μόνο τα άγνωστά μου που είναι 4 ωμέγα τετράγωνο μείον 8 ωμέγα και στο δεύτερο μέλος έχω τα γνωστά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο χώρισα γνωστούς από αγνώστους. Δεν έκανα τίποτα τρομακτικό. Αυτό που ξέρω, χώρισα γνωστούς από αγνώστους. Το επόμενο βήμα είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί βασίζεται καθαρά σε παρατήρηση. Τι θέλω? Θέλω με κάποιο τρόπο να σχηματίσω ένα ανάπτυγμα. Για να θυμηθούμε λίγο το ανάπτυγμα εδώ πάνω. Α, τετράγωνο και ή πλην 2αβ συν β τετράγωνο. Για να το σχηματίσω αυτό δεν θέλω πρώτα το α τετράγωνο. Προσοχή, αυτό το α δεν είναι αυτό το α, έτσι. Απλά έτυχε να χρησιμοποιήσω το ίδιο όνομα. Αυτό το α είναι ο συντελεστής του ω τετράγωνο. Αυτό το α είναι μια ποσότητα, σαν να λέω κάτι στο τετράγωνο. Θα μπορούσα αντί για α να το έχω ονομάσει αλλιώς. Δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο με αυτό. Επομένως, θέλω την ποσότητα κάτι στο τετράγωνο. Αυτή εδώ η ποσότητα, πώς γράφεται κάτι στο τετράγωνο? Δεν γράφεται ως, αν θυμηθούμε λίγο δυνάμεις, 2 ωμέγα και όλο στο τετράγωνο. Όντως, 2 ωμέγα και όλο στο τετράγωνο, δεν μου κάνει 4 ωμέγα τετράγωνο. Σωστό. Μείον, πάμε να σχηματίσουμε τώρα αυτό. Δηλαδή, 2 φορές το α μου, δηλαδή ποιο είναι το α μου, το 2 ωμέγα. 2 φορές επί 2 ωμέγα. Να σβήσουμε και λιγάκι αυτό, μη μας μπερδεύει. Επί 2 ωμέγα, επί, τι άλλο θέλω, ένα β. Για να το σκεφτούμε. 2 επί 2 ωμέγα επί πόσο ακόμα ώστε να σχηματιστεί το 8 ωμέγα? Προφανώς, αφού 2 επί 2 ωμέγα μου κάνει 4 ωμέγα, επί 2 θα μου δώσει τελικά το 8 ωμέγα. Άρα τι κατάφερα? Κατάφερα να σχηματίσω το α στο τετράγωνο, το γράφω το α στο τετράγωνο. Κατάφερα να σχηματίσω το 2 φορές επί το α επί το β και τι άλλο θέλω για να σχηματιστεί το ανάπτυγμά μου? Συν β στο τετράγωνο. Αφού το β είναι 2, το β στο τετράγωνο δεν θα είναι συν 2 στο τετράγωνο? Ναι. Προσοχή όμως. Κάθε εξίσωση, κάθε ισότητα είναι μια ζυγαριά. Τι σημαίνει ζυγαριά? Η ζυγαριά τι σημαίνει? Ότι ό,τι παθαίνει η μια μεριά της πρέπει να παθαίνει και η άλλη μεριά της ώστε η ζυγαριά να ισορροπεί. Πρέπει η ζυγαριά όπως και η εξίσωσή μου να ισορροπεί. Άρα στο πρώτο μέλος πρόσθεσα το 2 στο τετράγωνο, αντίστοιχα πρέπει να το προσθέσω και στο δεύτερο μέλος ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία της εξίσωσής μου. Δηλαδή συνεχίζω. Ίσον, δεύτερο μέλος, τι έχω? 60. Για να μην διαταραχθεί η ισορροπία, πρέπει να πάω και να προσθέσω ό,τι πρόσθεσα και στο πρώτο μέλος. Συν 2 στο τετράγωνο. Σωστό? Σωστό. Σβήνω λιγάκι εδώ κάτω για να έχω χώρο. Πολύ ωραία. Επομένως τελικά, στο πρώτο μέλος, με βάση αυτό εδώ πέρα που γράφω, ότι όλο αυτό τελικά ισούται με α συν, άμα έχω εδώ συν, β στο τετράγωνο, ή άμα αντίστοιχα έχω πλην εδώ κάτω, αυτομάτως μπαίνει πλην εδώ πέρα. Εύκολα λοιπόν μπορώ να παρατηρήσω τι πράγμα, ότι τελικά το πρώτο μέλος μου είναι η ποσότητα 2 ωμέγα πλην
2 και όλο εις το τετράγωνο. Αυτή η ποσότητα είναι ίση με. Κάνε πράξη στο δεύτερο μέλος. Στο δεύτερο μέλος τι έχεις? 60 και 4, 2 στο τετράγωνο 4, μου κάνει 64. Πρέπει να λύσω αυτή εδώ την εξίσωση για να βρω τελικά τον άγνωστο ω. Πηγαίνουμε σε καινούργια διαφάνεια. Ξαναγράφω. 2 ω μείον 2 και όλο στο τετράγωνο. Γυρνάω πίσω. Ίσον με 64. Τώρα θυμάμαι εγώ μια πάρα πολύ βασική ιδιότητα η οποία μου λέει τι. Αν έχεις μια ποσότητα, ας την ονομάσω χ, μια ποσότητα χ υψωμένη στο τετράγωνο, αν σου δίνει κάτι, έναν αριθμό, 5, 6, 10, ό,τι να είναι, αν χ στο τετράγωνο ίσον κάτι, τότε αυτό το χ τι τιμές μπορεί να πάρει, τι λύσεις. Ή που το χ θα είναι η ρίζα αυτού νου του κάτι, ή το χ θα είναι η πλην ρίζα του κάτι. Ιδιότητα σημαντική. Είναι ιδιότητα που μου επιτρέπει τι πράγμα, από χ τετράγωνο να φύγω και να πάω σε χ. Σημαντική ιδιότητα που μου επιτρέπει να διώξω το τετράγωνο και να πάω σε σκέτο χ. Βασική ιδιότητα. Οπότε τελικά με βάση αυτήν την ιδιότητα τι θα πω. Άρα, ή που το 2 ωμέγα πλην 2 θα μου κάνει τη ρίζα πλην 2 θα μου κάνει τη ρίζα αυτού νου του κάτι, που εδώ το κάτι είναι το 64, ή το 2 ωμέγα πλην 2 θα μου κάνει την πλην ρίζα αυτού νου του κάτι που είναι το 64. Λύνω την κάθε μία από αυτές εδώ τις δύο σχέσεις και βρίσκω το ωμέγα μου. Πάμε να λύσουμε την πρώτη. Η πρώτη τι θα μου δώσει? Η πρώτη θα μου δώσει ότι 2 ωμέγα πλην 2 ίσον, ποια είναι η ρίζα του 64, δηλαδή πόσο επί πόσο μου κάνει 64, 8. 8 επί 8 μου κάνει 64. Έχω να λύσω μια πρωτοβάθμια εξίσωση. Πώς λύνω πρωτοβάθμια? Ελέγχω. Έχω παρενθέσεις για να ξεφορτωθώ? Ή μπορώ να ελέγξω πρώτα παρανομαστές? Έχω παρανομαστές για να ξεφορτωθώ? Όχι. Ούτε παρενθέσεις έχω. Άρα χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Δηλαδή κρατάω όλα τα ωμέγα από το ένα μέλος και όλα τα νούμερα από το άλλο. Δηλαδή στο δεύτερο μέλος τι θα έχω? 8. Πρέπει και το πλην 2 να πάει στο δεύτερο μέλος. Άρα αφού θα αλλάξει μέλος, θα αλλάξει πρόσημο και θα γίνει συν 2. Οπότε, αν κάνω πραξούλες, έχω 2 ωμέγα ίσον 10. Το έφερα σε μορφή κάτι επί τον άγνωστό μου, ίσον με κάτι άλλο. Πρέπει το ωμέγα να μείνει μόνο του. Μα το ωμέγα δεν είναι μόνο του, γιατί είναι πολλαπλασιασμένο με το 2. Ωραία. Πώς ξεφορτώνω με ένα πολλαπλασιασμό? Με μία διαίρεση. Διαιρώ με το συντελεστή του αγνώστου 2. 2 ωμέγα δεύτερα ίσον 10 δεύτερα. Προσοχή, υπενθυμίζω, ό,τι παθαίνει το ένα μέλος παθαίνει και το άλλο. Διαίρεσα με το 2 το ένα μέλος, διαιρώ και με το άλλο. Τα διάρια φεύγουν, οπότε τελικά έχω ότι ωμέγα είναι ίσο με 5. Τέλειωσα με την πρώτη, πάω στη δεύτερη με τον ίδιο τρόπο και έχω πάλι 2 ωμέγα μείον 2 ίσον μείον, πόσο είναι η ρίζα του 64, είπαμε και πριν, 8. Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους, να μείνουν τα ωμέγα μόνα τους από τη μια και μόνα τους τα νούμερα από την άλλη. Στο άλλο μέλος τι έχω? Πλην 8. Πρέπει και το πλην 2 να έρθει στο δεύτερο μέλος, αλλά επειδή θα αλλάξει μέλος, θα αλλάξει και πρόσημο και θα γίνει συν 2. Οπότε έχω 2 ωμέγα ίσον. Πόσο μου κάνει πλην 8 συν 2? Έχω ετερόσιμες ποσότητες. Πλην 8 συν 2. Αφού είναι ετερόσιμα,
Κάνω για αρχή αφαίρεση δημοτικού, δηλαδή από το μεγαλύτερο βγάζω το μικρότερο, 8 βγάζω 2, 6. Προσοχή, δεν τέλειωσα. Τι πρόσημο θα βάλω στο 6? Το 8 δεν είναι ο μεγαλύτερος? Ναι. Τι πρόσημο έχει? Πλην. Άρα αφού ο μεγαλύτερος έχει πρόσημο πλην, πλην θα μπει και στο τελικό αποτέλεσμα. Το έφερα σε μορφή κάτι επί τον άγνωστό μου, ίσον με κάτι άλλο. Όπως και πριν, για να μείνει μόνος του ο άγνωστος, διαιρώ με το συντελεστή του, τον αριθμό 2. Οπότε, 2 ωμέγα δεύτερα ίσον πλην 6 δεύτερα, διώχνω τα 2, οπότε έχω ότι ωμέγα ίσον με πλην 3. Συνεπώς, τι προέκυψε? Προέκυψε ότι οι τιμές πλην 3 και 5 είναι οι λύσεις της αρχικής δευτεροβάθμιας εξίσωσής μου. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση, καλή συνέχεια και στα υπόλοιπα μαθήματα.